Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Horror Mystery. Σήμερα θα σας μιλήσω για μια πολύ περίεργη εξαφάνιση που με τη σειρά της οδήγησε τους ανθρώπους που την ερεύνησαν στο ενδεχόμενο μιας άγριας δολοφονίας. Θα σας μιλήσω ακόμη και για την εμφάνιση δύο φαντασμάτων που σχετίζονται με την εξαφάνιση, που ίσως μέχρι και σήμερα να μην έχουν βρει ανάπαυση. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Το 2006 κυκλοφόρησε μία ταινία μυστηρίου και τρόμου με τίτλο «The Legend of Lucy Keys». Στα ελληνικά λέγεται «Η Επιστροφή» και είναι βασισμένη σε αληθινά γεγονότα. Αφορά λοιπόν την εξαφάνιση της Lucy Keys. Η Lucy ήταν ένα μικρό κορίτσι μόλις 4 ετών που γεννήθηκε στο Princeton της Μασαχουσέτης. Ζούσε με τη μητέρα της τη Μάρθα, τον πατέρα της τον Ρόμπερτ και τις δύο μεγαλύτερες αδελφές της, την Πάτη και την Άννα, σε μία μεγάλη φάρμα στα βουνά Γουατσούσετ, μεταξύ των περιοχών Princeton και Westminster, στην οδό Pine Hill, η οποία βρισκόταν πολύ κοντά σε μία λίμνη. Η οικογένειά της, όπως και οι υπόλοιποι κάτοικοι της περιοχής, πουλούσαν τις οδιές τους στις μεγαλύτερες πολιτείες που υπήρχαν κοντά τους και με αυτόν τον τρόπο κατάφερναν και έβγαζαν ένα εισόδημα ικανό να τους συντηρεί. Η Μάρθα, η μητέρα τους, έκανε κάποιες ανοιξιάτικες δουλειές και χρειαζόταν να τρίψει το πάτωμα. Η άμμος της λίμνης Γουατσούσετ ήταν ό,τι καλύτερο για αυτές τις δουλειές. Εκείνη την περίοδο ήταν το πιο κατάλληλο καθαριστικό για οικιακή χρήση. Έστειλε λοιπόν την 9χρονη κόρη της Άννα και την 7χρονη κόρη της Πάτη για να μαζέψουν άμμο. Όταν οι δύο αδελφές βγήκαν από το κατώφλι του σπιτιού τους, η μικρή Λούση τις ακολούθησε κρυφά μέσα στα δάση, χωρίς να το αντιληφθεί η μητέρα της, και από τότε δεν την είδε κανείς ποτέ ξανά. Από εδώ και πέρα, οι απόψεις διήστανται. Μία θεωρία λέει ότι η Λούση πρόλαβε τις αδελφές της στο δρόμο για τη λίμνη. Εκείνες όμως τη μάλωσαν που έφυγε κρυφά, χωρίς να το πει στη μητέρα τους, και έτσι την έστειλαν πίσω στο σπίτι, λέγοντάς της να ακολουθήσει ακριβώς τον ίδιο δρόμο, από τον οποίο είχε έρθει. Η άλλη θεωρία τη θέλει να μην βρίσκει ποτέ τις αδελφές της. Όπως και να έχει, η κατάληξη είναι η ίδια και στις δύο περιπτώσεις. Η Λούση να αγνοείται. Αμέσως οργανώθηκαν ερευνητικές αποστολές για να βρεθεί το χαμένο κορίτσι. Χτένισαν τα δάση και αποξήραναν τη λίμνη. Όμως δεν μπορέσαν να βρουν κανένα ίχνος της μικρής. Είχε εξαφανιστεί από προσώπου γης. Το μόνο που καταφέρανε να βρουν ήταν μία τούφα από ματωμένα μαλλιά δίπλα σε έναν κούφιο κορμό. Οι κάτοικοι της περιοχής σταμάτησαν τις έρευνες όταν ένας γείτονας των Keys, ένας άντρας που ονομαζόταν Tilly Little John, τους είπε ότι είχε δει μερικούς Ινδιάνους να περιπλανιούνται στα δάση. Δεν ήταν περίεργο άλλωστε για εκείνη την εποχή. Πολλά παιδιά είχαν απαχθεί από τους Ινδιάνους. Πολλοί άνθρωποι θεώρησαν ότι το μικρό κορίτσι το είχαν απαγάγει οι αυτόχθονες φυλές της Αμερικής και με αυτόν τον τρόπο την απομάκρυναν από τα μέρη της. Η μητέρα της πάντως δεν έπαψε ποτέ να την αναζητάει. Δεν σταμάτησε ποτέ να ελπίζει ότι θα τη βρει και τα βράδια έβγαινε στα δάση αναζητώντας και φωνάζοντας δυνατά το όνομα της Λούση. Κάθε νύχτα η απελπισμένη μητέρα ακουγόταν σε όλους τους περίοικους καθώς ακολουθούσε τα σκοτεινά μονοπάτια των αχανών δασών και καλούσε την κόρη της. Ο πατέρας της αναγκάστηκε να πουλήσει τη φάρμα τους για να μαζέψει χρήματα και να τα χρησιμοποιήσει για τις έρευνες προκειμένου να βρεθεί το μικρό παιδί. Κανείς ποτέ δεν κατάφερε να λύσει το ένιγμα του τι συνέβη στη Lucy Keys. Δεν βρέθηκαν αίματα, ούτε κάποιο αποτύπωμα ή έστω κάποιο κομμάτι υφάσματος ή ρούχο που φορούσε η μικρή. Περνώντας ημέρες, από τη μεγάλη της θλίψη η Μάρθα, η μητέρα, άρχισε να χάνει τα λογικά της. Τόσο μεγάλη ήταν αυτή η θλίψη
που ούτε μετά το θάνατό της δεν μπόρεσε να ησυχάσει. Πέθανε το 1789, μη μαθαίνοντας ποτέ τι συνέβη στην κόρη της. Λένε όμως πως το φάντασμά της ακόμη περπατάει στα εδάφη του νεκροταφείου, πάντοτε καλώντας το όνομα της Λούση ενάντια στον άνεμο. Όσο για τον πατέρα, έδωσε όλη του την περιουσία στις έρευνες που έκανε για να βρει την κόρη του. Ακόμη και αίτηση στην πολιτεία Γουόρτσεστερ έκανε για οικονομική βοήθεια, αφού πλέον δεν του είχαν απομείνει άλλα χρήματα. Όμως η αίτησή του δεν έγινε δεκτή. Ο Ρόμπερτ Κις πέθανε το 1795, σε ηλικία 85 ετών, βλέποντας τη γυναίκα του να τρελαίνεται και έπειτα να πεθαίνει από στεναχώρια. Οι γονείς της Λούση έχουν θαυτεί στο νεκροταφείο Meeting House Hill στο Princeton, μαζί με άλλους τους συγγενείς, παιδιά, εγγόνια και αδέλφια. Η μόνη τους διαφορά είναι ότι ο Ρόμπερτ, λόγω απουσίας χρημάτων, δεν μπόρεσε καν να αποκτήσει δική του ταφόπλακα. Κανείς δεν γνωρίζει που είναι θαμμένος, μάλλον όμως κοντά στην οικογένειά του. Μετά το θάνατο των γονιών της Λούση, ένα περίεργο συμβάν ήρθε στην επιφάνεια. Δύο στρατιώτες που ταξίδευαν προς τον Καναδά συνάντησαν στη διαδρομή τους μία φυλή Ινδιάνων που είχαν μαζί τους μία λευκή γυναίκα. Η γυναίκα δεν μιλούσε καθόλου αγγλικά και δεν είχε ιδέα που είχε γεννηθεί ή από πού είχε έρθει και πώς κατέληξε να ζει μαζί με τους Ινδιάνους. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να τους εξηγήσει ότι κάποτε ζούσε κοντά στο Τσούσετ Χιλ, που Τσούσετ ήταν μέρος της περιοχής που ζούσε, το Γουατσούσετ που αναφέραμε νωρίτερα. Άρα είναι πολύ πιθανό η συγκεκριμένη γυναίκα να ήταν η Λούση. Όμως και αυτή η θεωρία είναι λίγο μπερδεμένη και θα σας εξηγήσω το γιατί. Υπήρχε κάποτε μία φυλή αυτόχθονων Αμερικανών που είχαν για σπίτι τους το βουνό Γουατσούσετ. Όμως είχαν απομακρυνθεί από την περιοχή αυτή πολύ καιρό πριν γεννηθεί η Λούση. Η φυλή Νίπμουκ κατήχε 4,5 στρέμματα λίγο έξω από τον γκράφτον της Μασαχουσέτης το 1654. Αυτό είναι 100 χρόνια πριν γεννηθεί η Λούση για να μπορέσουν να την πάρουν ως δική τους. Επιπλέον να προσθέσουμε και το γεγονός πως τη φυλή κοντά στα καναδικά σύνορα, στην οποία είχαν δει τη λευκή γυναίκα, δεν την είδε κανείς ξανά πέρα από εκείνους τους στρατιώτες. Ακόμη και όταν ο πατέρας της Λούση έψαξε για εκείνους μετά το γεγονός που είχε μάθει, δεν κατάφερε να τους βρει. Μετά από χρόνια, ο Τίλι Λίτλ Τζον, ο γείτονας, που ισχυρίστηκε ότι είχε δει τους Ινδιάνους στα δάση, και ενώ ήταν ετοιμοθάνατος, είπε στην οικογένειά του ότι είχε κάτι να τους εξομολογηθεί. Είπε λοιπόν ότι πριν πολλά χρόνια είχε διαπράξει ένα φοβερό έγκλημα, που ουσιαστικά ήταν η δολοφονία της Λούση Κις. Ο Τίλι είχε έρθει σε έντονη αντιπαράθεση με τον Ρόμπερτ Κις σχετικά με τις ιδιοκτησίες τους. Επίσης, ζήλευε που έβλεπε την οικογένεια των Κις να είναι τόσο ευτυχισμένη. Μια μέρα είδε τη Λούση να περιπλανιέται στα δάση ολομόναχη. Γεμάτος από μένος και οργή, άρπαξε το μικρό κορίτσι και χτύπησε πολλές φορές το κεφάλι της πάνω σε ένα βράχο, μέχρι που η μικρούλα άφησε την τελευταία της πνοή. Όλα αυτά έγιναν γνωστά μέσα από ένα γράμμα που υποτίθεται ότι είχε γράψει ο ίδιος το 1827 και στη συνέχεια είχε παραδοθεί σε ένα πανεπιστήμιο της περιοχής. Παρ' όλα αυτά, ενώ πολλοίς κόσμος άρχισε να τηλεφωνεί στο πανεπιστήμιο και να ρωτάει για το αν θα μπορούσαν να δουν με τα ίδια τους τα μάτια το συγκεκριμένο γράμμα, δεν το είδε ποτέ κανείς. Έτσι παραμένει μέχρι και σήμερα ένα άλυτο μυστήριο και είναι άγνωστο αν υπήρξε πραγματικά. Έτσι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι συνέβη. Στην ταινία «Η Επιστροφή», το μικρό κορίτσι, όταν πήγαινε να ψάξει για τις άλλες δύο μεγαλύτερες αδελφές της, συνάντησε το γείτονα, ο οποίος μετακινούσε κάτι πέτρες για να αλλάξει τα όρια της ιδιοκτησίας του εις βάρος των Κις, και επειδή κατάλαβε ότι τον είδε το κορίτσι, τη σκότωσε για να μην μιλήσει σε κανέναν για αυτό που είδε.
Αυτό όμως είναι η εκδοχή της ταινίας. Πίσω στην αληθινή ιστορία, ο σατανικός άντρας σκέφτηκε ότι κάπου έπρεπε να κρύψει το κορίτσι και το έκανε κρύβοντάς τη μέσα σε ένα κούφιο κορμό δέντρου και έπειτα πήγε στο σπίτι του. Τη νύχτα που ψάχνανε τη Λούση συμμετείχε και ο ίδιος στις έρευνες. Όταν όμως μπήκαν στα δάση, άρχισε να γίνεται νευρικός και σκέφτηκε πως υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να βρουν τον κορμό μέσα στον οποίο είχε κρύψει το άψυχο σώμα του παιδιού. Εκείνη την ίδια νύχτα, ο Little John πήγε στο δάσος και έβγαλε τη Λούση από τον κορμό και την έθαψε. Πάνω από το σημείο που την έθαψε, έριξε πέτρες και φύλλα για να το καλύψει. Μετά σκαρφίστηκε μια ιστορία που θα τον έβγαζε από τη λίστα των υπόπτων. Και έτσι δημιούργησε την ιστορία με τους Ινδιάνους που την απήγαγαν. Έτσι λοιπόν, ύστερα από την εξομολόγησή του μέσω του γράμματος που σας ανέφερα και νωρίτερα, ότι δηλαδή την είχε σκοτώσει, ο Little John πέθανε. Και φυσικά ποτέ δεν συνελήφθη ούτε καταδικάστηκε για αυτή την αποτρόπαια πράξη του, εάν ήταν όντως ο υπεύθυνος. Βέβαια εδώ υπάρχει ένα μεγάλο μπέρδεμα, γιατί σύμφωνα με τους συγγενείς του, ο Little John δεν υπήρξε ποτέ γείτονας των Keys. Τον Απρίλιο του 1755 έμενε στο Λάνκαστερ και εργαζόταν ως μαθητευόμενος λίγο πριν καταταγεί στο στρατό. Επίσης, σύμφωνα με τα δισέγγονά του, εκείνος δεν έζησε ποτέ στη Νέα Υόρκη. Επιπλέον, ο άντρας που παραδέχτηκε ότι σκότωσε τη Λούση μέσω του γράμματος ήταν γέρος στην ηλικία και πέθαινε, ενώ ο Little John ήταν μόλις 58 ετών και πέθανε σε εκείνη την ηλικία από φυματίωση. Τι λέτε να συνέβη λοιπόν? Είναι πολύ πιθανόν η αληθινή ιστορία να έχει ως εξής. Να υπήρχε κάποιος ηλικιωμένος που πέθαινε στη Νέα Υόρκη και είπε μια ιστορία σε έναν άγνωστο. Ο άγνωστος τα έγραψε όλα αυτά σε ένα γράμμα και μετά το παρέδωσε σε κάποιον που γνώριζε ότι είχε ζήσει στην περιοχή Γουατσούσετ. Από τότε λένε ότι τα πνεύματα των δύο γυναικών, της Λούση και της Μάρθα, στοιχιώνουν τα βουνά Γουατσούσετ. Πολλοί κόσμος αναφέρει μέχρι και σήμερα ότι στα αχανή, απέραντα και πυκνά δάση ακούει την απεγνωσμένη φωνή μιας γυναίκας να φωνάζει «Λούση, Λούση, μακρόσυρτη και λυπητερή». Μια ενδιαφέρουσα μαρτυρία είναι αυτή ενός κυνηγού, ο οποίος είχε πάει στο δάσος για κυνήγι. Εκείνη τη μέρα είχε χιονίσει και ανακάλυψε μέσα στο δάσος πατημασιές από τα γυμνά πόδια ενός μικρού παιδιού. Όσον αφορά το συνεργείο που γύρισε την ταινία, έχει και αυτό τις δικές του τρομακτικές εμπειρίες να διηγηθεί. Στα μέρη που συνέβησαν όλα αυτά τα περιστατικά με τη Λούση, ανέφεραν ότι ακούγανε παράξενους ήχους. Ο εξοπλισμός τους, όπως οι κάμερες και τα μικρόφωνα, δυσλειτουργούσαν και υπήρχαν απότομες αλλαγές του καιρού που δεν μπορούσαν να εξηγηθούν τις ώρες που έκαναν τα γυρίσματα στη φάρμα των Keys. Κάποιοι λένε ότι όλα αυτά τα δημιουργούσε το φάντασμα της μητέρας για να βεβαιωθεί ότι η ταινία θα φανέρωνε τα γεγονότα όπως συνέβησαν πραγματικά. Όσο για την ίδια τη Λούση, μπορεί το πνεύμα της να μην έφυγε ποτέ από αυτό το βουνό. Οι υπάλληλοι του χιονοδρομικού χώρου του βουνού Γουατσούσετ ανέφεραν ότι είδαν φρέσκα, παιδικά ίχνη στο φρέσκο χιόνι νωρίς το πρωί, 261 χρόνια αργότερα. Ίσως είναι ακόμα εκεί έξω και ψάχνει για το δρόμο, για το σπίτι της. Για πάντα προορισμένη, να μην μπορεί να ακούει τις απελπισμένες φωνές της μητέρας της, που θα μπορούσαν να τις ενώσουν και πάλι. Βέβαια, μέχρι και σήμερα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι συνέβη στη Λούση. Να την απήγαγαν όντως οι Ινδιάνοι και να έζησε την υπόλοιπη ζωή της μαζί τους? Ή όντως δολοφονήθηκε λόγω της διαφωνίας της οικογένειας με τον Little John? Είναι περίεργο πάντως το γεγονός ότι υπάρχουν τόσες πολλές λεπτομέρειες στην ιστορία με τον Little John. Δηλαδή, ότι την έβαλε στον κούφιο κορμό,
ότι ύστερα την έθαψε. Αν πάντως υπήρχε αυτή η κατάθεση μέσα στο γράμμα του Little John, όπως λένε, θα είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί έτσι η ιστορία θα είχε μία βάση. Πλέον έχουν περάσει πάνω από 250 χρόνια που συνέβη αυτό το γεγονός. Οπότε δεν πιστεύω ότι πλέον θα ασχοληθεί κανένας σοβαρά με αυτή την υπόθεση για να μπορέσει να ανακαλύψει την αλήθεια. Είναι πολύ κρίμα πάντως που ένα μικρό κορίτσι μόλις 4 ετών χάθηκε και δεν έμαθε κανένας τι συνέβη, ούτε όμως υπήρξε και δικαίωση στην περίπτωση που έγινε όντως φόνος. Προσωπικά θέλω να πιστεύω ότι απήχθη από τη φυλή των Ινδιάνων και συνέχισε να ζει, μακριά όμως από την οικογένειά της. Ήταν τόσο μικρή που είναι λογικό γρήγορα να ξέχασε τους δικούς της. Σίγουρα είναι ένα πιο αισιόδοξο σενάριο αυτό, όσο να πεις, από το να έχει χάσει με τόσο βάναυσο τρόπο τη ζωή της, απλά και μόνο για τη διαφωνία που είχαν οι δικοί της με το γείτονα για τις ιδιοκτησίες τους. Και σίγουρα θα μπορούσε το φάντασμα της Μάρθα να έχει στοιχειώσει το μέρος και να ψάχνει το παιδί της μέχρι και σήμερα. Καταλαβαίνετε πόσο αβάσταχτος είναι ο πόνος μιας μητέρας που χάνει το παιδί της και δεν μαθαίνει ποτέ τι του συνέβη. Αυτό ήταν το βίντεο και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε και να το βρήκατε ενδιαφέρον. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν θα θέλετε να κάνω και για άλλες εξαφανίσεις. Όπως πάντα, μην ξεχνάτε να κάνετε like, subscribe και να πατάτε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα νέο μου βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας!